Συνεχίζω με την συνάντηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου Ιγουμενίδη, με την διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης τις προηγούμενες ημέρες, αναφορικά με αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υγεία, τόσο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτή και αν πονάει έτσι όπως έχει καταντήσει, όπως επίσης και την εικόνα που επικρατεί στα νοσοκομεία, την αναγκαιότητα ενίσχυσης των δομών υγείας με προσωπικό και αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Δεν κάνει να ξεχνάμε ότι με μόλις τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και αυτό το παγκρίτιο συλλαλητήριο, το οποίο έγινε στο Ηράκλειο από τους υγειονομικούς με τη στήριξη δεκάδων φορέων από όλη την Κρήτη και βέβαια πάρα πολλών πολιτών. Καλημέρα κύριε Ιγουμενίδη. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε. Επιτρέψτε μου καταρχήν να εκφράσω τη θλίψη μου για την χθεσινή τραγωδία και να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τα συλληπιτηριά μου προς τους συγγενείς των θυμάτων. Σύστημα δημόσιας υγείας, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τι από όλα πονάει πιο πολύ? Γενικά θα έλεγα ότι το δημόσιο σύστημα υγείας πονάει στο σύνολό του και η συνάντηση με την διοίκηση της υγειονομικής περιφέρειας ήταν μια από τις συναντήσεις, επιτρέψτε με την έκφραση, εργασίας θα έλεγα. Δεν είναι δηλαδή μόνο γενικόλογες διακηρύξεις υπέρ του συστήματος υγείας, αλλά συγκεκριμένα προβλήματα. Και πράγματι σταθήκαμε σε μια σειρά από θέματα. Υπάρχουν ήδη αρκετές εκκρεμότητες, αν το θέλετε, με θέματα που έχουμε κουβεντιάζουμε φορείς της υγείας, από το πανεπιστήμιο, αν το θέλετε, και θέματα της ιατρικής εκπαίδευσης, μέχρι θέματα υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Από το σύνολο αυτών των θεμάτων, ξεχωρίσαμε πράγματι κάποια θέματα της πρωτοβάθμιας, που είναι στην ευθύνη πλέον της διοίκησης της υγειονομικής περιφέρειας. Με χαρά είδα ότι ουσιαστικά θεσμοθετήθηκε πλέον το ιατρείο στις Στάβγες, ένα περιφερειακό ιατρείο που είχε προκύψει από τις αναλύσεις που είχαμε κάνει με βάση το χάρτη υγείας και που θα βοηθήσει την κατάσταση στην περιοχή. Περιμένουμε δηλαδή την προκήρυξη της θέσης για τους να έρθουν γιατροί. Κατά τα άλλα είναι ένα ιατρείο που μπορεί να λειτουργήσει σαν περιφερειακό ιατρείο πλέον και όχι με επίσκεψη του γιατρού, αλλά με μόνιμο γιατρό εκεί. Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό με το ιατρείο, την υποστελέχωση και κατ' επέκταση την υπολειτουργία, δηλαδή την αδυναμία να εκπληρώσει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της περιοχής. Με το ιατρείο της Γέργερης είχα και μια αναφορά από τους κατοίκους της περιοχής και, και το Κοινοτικό Συμβούλιο της Γέργερης, την οποία του κατέθεσα στον διοικητή της, είπε, την είχε υπόψη του, είπε ότι θα δει το θέμα. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε άμεση λύση, αλλά είπε ότι θα το δει με την έννοια ότι το ιατρείο της Γέργερης, επειδή είναι πολύ μεγάλος ο πληθυσμός που καλείται να εξυπηρετήσει, έχει ανάγκη από τουλάχιστον μία μόνιμη νοσηλεύτρια να δουλεύει εκεί και δύο γιατρούς σταθερούς και μόνιμοι. Και μόνο η Γέργερη έχει 3.000 πληθυσμό με τα γύρω χωριά, καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί λοιπόν να πηγαίνει ένας γιατρός επισκέπτης μια φορά την εβδομάδα και αυτό είναι καν σταθερό πρόσωπο. Καταλαβαίνετε, για αρρώστους ή για χρόνια πάσχοντες, αυτό είναι πρόβλημα. Τέθηκαν επίσης μια σειρά ζητήματα για τη λειτουργία. Ένα κομμάτι, ας το πούμε, της προνοσοκομιακής φροντίδας είναι το θέμα του ΕΚΑΒ. Είπε ότι θα φροντίσει για να στελεχωθούν με το απαραίτητο προσωπικό τα κέντρα υγείας, ο απαραίτητο σε διασώστες οδηγούς ασθενοφόρων, έτσι ώστε να κινούνται τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα ασθενοφόρα που βρίσκονται στα κέντρα υγείας. Και βεβαίως τέθηκε το θέμα και συζητήσαμε τη δημιουργία σταθμών τομέων του ΕΚΑΒ στις περιοχές του Ηρακλείου που είναι απαραίτητες. Μιλάμε για τη Μάρθα, για την Πάκη, να γίνει ένας σταθμός που θα καλύπτει εκτός το νότιο δυτικό Ηράκλειο, να καλύπτει και το νότιο ανατολικό Ρέθυμνο, ένας σταθμός της Αγίας Παρασκευής. Οι άνθρωποι που μας ακούνε αντιλαμβάνεστε, καταλαβαίνουν και τη γεωγραφία της περιοχής. Αυτό, αν το θέλετε, είναι και μια εκκρεμότητα, το συζητήσαμε μεν. Εκκρεμή και συνάντησή μου και με τη διοίκηση του ΕΚΑΒ για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Όπως σας είπα, βρίσκομαι σε μια συνεχή επικοινωνία με τους φορείς της υγείας ακριβώς για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Υπάρχει ένα άλλο θέμα επίσης μεγάλο με το ιατρείο του Κερατοκάμπου. Αναφέρομαι στις υποδομές, στα έργα υποδομών. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα
έχω κατευθύνει ερώτηση και στο Υπουργείο Υγείας και περιμένω την απάντηση του Υπουργείου για να δούμε γιατί δεν προχωράει ή πώς σκέφτονται να προχωρήσουν το σχεδιασμό για την δημιουργία της αντίστοιχης υποδομής. Δεν μπορεί να μην έχει στέγαση ενός περιφερειακού γιατρού και να απλά να το κοιτάς. Μάλιστα. Δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Δηλαδή ό,τι ακούγαμε συνεχίζουμε να ακούμε. Σας είπα τώρα. Περισσότερο ακριβώς εδώ δεν γίνεται, δεν μπορώ να κάνω μόνο γυναικολογική διευθύνση. Σταθήκαμε σε συγκεκριμένα θέματα. Το ιατρείο αυτό θέλει δύο γιατρούς. Θέλει ένα νοσηλευτή. Θέλει τόσους ανθρώπους. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημόσια νοσοκομεία, για να το προχωρήσουμε, κύριε Ιγουμενίδη, τα όσα γνωρίζουμε και πάλι δεν έχει αλλάξει κάτι. Τώρα δυστυχώς αυτή είναι η διαπίστωση. Ελάχιστα πράγματα γίνονται και πολύ περισσότερο αυτό που με εμένα, αν το θέλετε, με ενοχλεί περισσότερο από την πολιτική της που ακολουθείται αυτή τη στιγμή για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είναι ότι είναι μια ανερμάτιστη πολιτική όπου έχεις πάρα πολλές ανάγκες και τέτοια, εκεί άντε να βάλουμε ένα μπαλωματάκι. Εγώ θα ήθελα μια πολιτική σχεδιασμένη, οργανωμένη, με ό,τι μπορείς να κάνεις και με μέτρα που παίρνεις, αλλά και μια κατεύθυνση. Αυτό δεν το βλέπω. Την κατεύθυνση του το Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Αυτό θα έλεγα, σαν γενική παρατήρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γουμενίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Από τον 984.